Ελλάδα, παρακαλώ. Σήμερα, όπως και τις τελευταίες μέρες, έχουμε μέσα 17 ασθενείς, είμαστε πλήρεις. Αν αυξηθεί η πίεση, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, γιατί έχουμε μέσα έναν συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών. Έχουμε 17. 17 ασθενείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, οι ασθενείς μένουν στα τμήματα, περιμένοντας πότε θα βρεθεί κρεβάτι στη μονάδα. Είναι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση 105 θανάτων σε μία μέρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών από COVID για το 2021. Η ΜΕΘ, νοσοκομείο Σωτηρία, ήταν η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που δέχτηκε ασθενείς. 20 μήνες μετά βρίσκεται ξανά στο κόκκινο. Μπορεί να περιμένει μέχρι να μπει στη μονάδα 4, 5, 6 μέρες. Άνοιξα μου τα μάτια, φωνάς. Όχι. Θες να βγάλουμε το σόλι και να πω στο στόμα, Κάθε μέρα που ένας ασθενής μένει εκτός μονάδας, αυξάνει το ποσοστό της θνητότητάς του. Δηλαδή και μία μέρα να μείνει, δεν πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να μείνει. Σε ενοχλεί? Εντάξει, θα το βγάλουμε σήμερα, εντάξει. Για πάρε ωραίες ανάσες, κούνησε τα χεράκια, για κάνε μου κούνησε τα χεράκια. Πάλι δύναμη, μπράβο Χρύσα, μπράβο. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα είναι το σκληρότερο και το πιο θανατηφόρο. Είχαμε έναν ασθενή, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε και είχαν φέρει οι συγγενείς του, είχαν βάλει το ραδιόφωνο να ακούσει την αγαπημένη του μαντολινάτα. Ο ασθενής ήταν σε πρωτονάτη κατάσταση, για να φύγει με αυτή τη μελωδία. Και αυτή η μελωδία είχε γεμίσει τότε όλη τη μονάδα. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ζήτησε από τους διοικητές των νοσοκομείων να μειώσουν κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία. Η αιτία γι' αυτό είναι ο φόβος της σημαντικής αύξησης των διασωληνώσεων που αγγίζουν ξανά τις 600. Δυστυχώς, μάλλον στην Ελλάδα εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με ό,τι έχουμε. Αυτό είναι καλό? Όχι. Γιατί συνηθίζουμε. Α, εμένα μου δίνεις 5, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο με το 5. Βέβαια θέλω 10, θέλω 15, τα ζητάω, ξέρω ότι δεν τα πάρω. Αλλά συνεχίζω, μαθαίνω να δουλεύω, να πολεμάω με ό,τι έχω. Ναι, φυσικά θα θέλαμε περισσότερα πράγματα. Εκτός από την κόπωση, γιατροί και νοσηλευτές της ΜΕΘ αισθάνονται, όπως λένε, οργή και απογοήτευση. Υπάρχει οργή γιατί δεν καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να είμαστε τόσο οργανωμένοι ως σύστημα υγείας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε επόμενο κύμα. Και υπάρχει και απογοήτευση γιατί μόνο προσφέρουμε ως υγειονομικοί. Μας χειροκροτούσαν στην αρχή, τώρα ούτε καν μας χειροκροτούν και δεν κερδίσαμε τίποτα. Η Χρύσα, τα εμπατικά της είναι καλύτερα, πέφτουνε. Η νοδογόνο λίγο καλύτερο, χαμηλό, αλλά 157, 100 εκεί κάτι. Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Πραγματικά είναι υγεία. Αφού τη ρώτησες να πλύω ο Λίνας, άμα σου πει ναι, τελείωσε. Η κυβέρνηση λέει ότι από την αρχή της πανδημίας ο αριθμός των ΜΕΘ έχει διπλασιαστεί. Κάτι που τυπικά είναι σωστό. Την ίδια στιγμή όμως, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, παραδέχτηκε προημερών στο News 24/7 ότι οι ίδιες μονάδες δεν έχουν γιατρούς. Η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν μπορεί να προσθέσει κρεβάτια. Και όταν λέμε κρεβάτι μονάδος εντατικής θεραπείας, δεν εννοούμε ένα κρεβάτι και έναν αναπνευστήρα. Εννοούμε μια ομάδα που μπορεί να δουλέψει πάνω στον βαρέω πάσχοντα, αν θέλουμε να τον κάνουμε καλά. Αν θέλουμε απλά να λέμε ότι οι άρρωστοι βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο εντατικής θεραπείας για να μην είναι απ' έξω, είναι διαφορετική ιστορία.
Η Εισαγγελία της Αθήνας ζήτησε να ερευνηθούν οι δηλώσεις του καθηγητή και μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Θόδωρο Βασιλακόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο η ελλιπής στελέχωση μονάδων εντατικής θεραπείας κατά το προηγούμενο κύμα της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων. Είναι αλήθεια ότι αυξήθηκαν τα κρεβάτια μέθα από τον Μάρτιο πέρυσι του 20 μέχρι τώρα. Στελεχώθηκαν όμως με άπειρο προσωπικό, με μετακινήσεις. Παίρναμε από εδώ και τους πηγαίναμε από εκεί. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι και το νοσηλευτικό. Η νοσηλεύτρια, ο νοσηλευτής μονάδος εντατικής θεραπείας είναι εξειδικευμένος. Δεν μπορεί να έρχεται ένας με μια σύμβαση μηνών και μόλις πάρει μια μυρωδιά να φεύγει και μετά να έρχεται ένας επόμενος. Και εμείς να καλούμεθα να εκπαιδεύσουμε αυτό το νοσηλευτή και να περιμένουμε να αποδώσει το μέγιστο. Το να πάρουν ένα γιατρό από εδώ, να τον πάνε τώρα στην Βόρεια Ελλάδα και να νομίζουμε ότι ενισχύουμε τις μονάδες εκεί. Είναι αδιανόητο. Ο θάνατος και η ζωή στην εντατική απέχουν μερικές στιγμές. Σε ένα κρεβάτι κάποιος ασθενής φεύγει από τη ζωή, σε ένα διπλανό κάποιος επιστρέφει. Κάθε έναν ασθενή που χάνεις, χάνεις και από σένα κάτι. Και μετά στον επόμενο πάλι και στον επόμενο πάλι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ έντονο όταν ένας ασθενής βγαίνει από τη μονάδα. Δηλαδή, εκεί αντιστρέφεται όλο το συναίσθημα. Όταν ένας ασθενής βγαίνει από τον αναπνευστήρα, είναι κάτι μαγικό. Κυρία Χρύσα! Χρύσα, βαθιά ανάσα! Ανασούλες ωραίες, μπράβο, κυρία Χρύσα! Μπράβο! Πάρε βαθιές ανάσες, βαθιές! Λοιπόν, μόλις αποσωληνώσαμε έναν ασθενή, ο οποίος ήταν μέσα τουλάχιστον 10 μέρες διασωληνωμένος με COVID. Για μίλα λίγο, μπορείς! Θα είναι καλή ανασούλα, μην αγχώνεσαι, μην φοβάσαι. Πήραμε τις ανασούλες και θα πάμε πολύ πολύ καλά. Είναι κάτι όμοιο όπως παίρνει το παιδί την πρώτη του ανάσα. Για να σε ακούμε τώρα. Τη φωνούλα σου, Χρύσα, τη φωνή σου. Πες, καλημέρα. Λοιπόν, διάστηξε μόνο το παιδί, Χρύσα, μπράβο. Τέλειο. Είμαστε πολύ καλά.